Έχουμε έρθει στο στούντιο για να κάνουμε, να δούμε όλα τα πράγματα του podcast. Ο Νίκος μιλάει στο τηλέφωνο και θα τον... Φαντάζομαι ναι. Τι θέλεις, πες μου. Ρε, θα φορά τα ακουστικά όντως. Τα έχουμε για όποιον θέλει. Ναι, είναι 4 ζευγάρια όμως. Θέλεις 5. Και για τον, και για αυτόν που θα γράφει. Το σημαντικό τηλεφώνημα το έκανες. Ναι. Άμα τον πατέρα σου το σημαντικό τηλεφώνημα. Έχει γενέθλια. Και αυτός παρθένος. Γιατί παρθένος. Τώρα τον ναι, αυτό το μήνα ναι. Μαλάκα Νίκο, σου είπα χρόνια πολλά στη γενέθλιά σου. Πότε είσαι γενέθλια. 6 το μήνα. Α, σου είπα ρε μαλάκα, τι δεν θυμάσαι. Πολύ χρονός. Τι δεν νομίζεις μωρέ ψεύτη. Μου είπες μωρέ μαλάκα. Μήνυμα δεν μου στείλει. Πολύχρονο στην μαλάκα. Χρόνια πολλά, πολύχρονο όλο. Εγώ δεν σέβομαι στο Facebook για να ξέρω. Όχι, εγώ το ξέρω ότι είσαι 6 του μήνα. Άντε και με δικό σου κανάλι, Νίκο, και με δικό σου κανάλι. Συγγνώμη, δεν σου είπα χρόνια πολλά. Τι μου είπες, όχι. Τι! Μαλάκα, όχι. Μαλάκα, είσαι τραγικό. Μα έχει πρέπει να έχει ειδοποιήσει. Συγγνώμη, δεν σου είπα χρόνια πολλά. Μαλάκα. Γι' αυτό με έχει μου τρέλα σε αυτέ τι μέρε. Λογικό. Λογικά εκτό του. Το κατάλαβε, άτι με. Ναι, καλά. Πού να το πετάξω. Εγώ δεν μπορώ να το σκουπίζει εδώ μέσα. Από πότε? Από τότε που καθαρίστηκε το στούντιο. Οπότε θα πετάω όλα αυτά. Εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σαραντόπουλο που με βοήθησε για το τι να πάρω για το podcast. Τι λέτε? Ρε, ξέρεις να με πάρεις. Ότι όταν τα πάμε εμείς δεν μετρούσαμε. Ναι, πρώτα μου το είπαν τα παιδιά αυτό. Όπως ζήλες. Βλέπουν το σπίτι Σαραντόπουλο. Το κάρμα ρε φίλε. Εσύ τι κάνεις, πες μου. Κάνε μας ένα unboxing. Στο Raw Channel αυτό θα κάνεις. Α, θα χιενεύει τώρα βίντεο. Νίκο, στενοχωρήθηκες που δεν σου είπα χρόνια πολλά στο γενεθλιά σου. Εγώ στενοχωρήθηκα. Πολλά άτομα δεν μου είπανε. Δεν ανέβαζες τίποτα για να δεις ποιος είναι πραγματικός. Όχι, δεν έχω ανάγκη πια στις 31 μου να ανεβάσω κάτι. Μαλάκα τραγικό το ότι δεν σου είπα χρόνια πολλά. Θα πάω να σου πάρω αύριο δώρο και ξέρω τι θα σου πάρω. Τι θα πάρεις. Δεν θα το πω, θα το δω. Πες εδώ σιγά. Όχι, όχι. Έχω στενοχωρηθεί τώρα που το πω, γιατί το είδα χθες στον ύπνο μου. Εσύ όλα στον ύπνο σου τα πλέγεις γενικά. Ναι, όλη μου τη ζωή στον ύπνο μου την έχω δει. Εγώ μας έβαλα τη μολόγια εδώ πέρα. Άλλη τη σκληρή δουλειά πήρες σε δηλαδή πώς θα καταφέρεις κάτι. Μα την κονσόλα δεν πρέπει να την έχει κάποιος, παιδί μου. Εσύ ή ο Ντάνιελ. Ο βρωμάνε πλαστικό όλα μέσα. Ναι, αλλά... Τα καλώδια μπορούν... Σαν μαλακία θα, ναι. Μπορούν πόσα, να πόσα μέτρα είναι. Είναι μεγάλο αυτό. Είναι 10 μέτρα. Σίγουρα. Εσύ ό,τι μου πες. Σίγουρα. Αυτό δεν θα είναι 10 μέτρα. Μας σαποτάρει ο Σαραντόπουλος. 10 μέτρα. Τι σκούπα αυτή η δουλειά έγκρε, μαλάκα. Έλα, το κλείσα το βίντεο, σταμάτα τι κάνεις. Α, οκ. Τι έγινε. Τι έγινε. Χάλασε. Έλα ρε μαλάκα, ακόμα την πήρες. Γιατί σταμάτησε. Δεν μας έβγαινε στο χάφλο το όλο αυτό. Ο Νίκος είναι τράπερ πλέον. Ντάνιελ, πάρε κράτα γιατί μην είναι όλα κουνημένα. Όχι τώρα πέρα από την πλάκα. Καλά, πρέπει να κάνει update τώρα. Γιατί το μαζέψανε ρε μαλάκα. Ρε. Μπορεί να το ανοίξει σημεία όντως. Πω ένα κάνω ένα σταθερό πλάνο. Τι λέει εδώ. Γνώμη. Raw House βάλτο. Α, είναι το όνομα. Name your show, λέει. Μπορείς να βάλεις εδώ κόρνες και τέτοια όταν τα πατάμε. Ναι, ό,τι θες βάζεις. Όπω πω. Θα βάζω εδώ, θα λέει τι αποκλείεται. Πού. Αποκλείεται, αλήθεια. Αποκλείεται. Φέρτε, βάλτε ακουστικά. Βάλε κάποια ακουστικά μαζί μου. Μαζί του. Ε, εσύ που το άκουσες. Ας βάλει κάποια ακουστικά. Αφαισία καλώδια τώρα. Έλα ρε, μην βαριέσαι. Το έχει μέσα βρε μαλάκα. Δεν το έχει μέσα. Βάλε κάποιος γρήγορα. Δεν το έχει μαλάκα, αυτό τι είναι. Οκ. Ας το διάλογο. Ρε δεν πρέπει. Μόνη μια είμαι τέτοιο είναι. Ρε μαλάκα Ντάνιελ, τι θέλεις τώρα όντως. Οκ. Μάριος. Θα περάσεις καλά εσύ στο κανάλι, να ξέρεις. Ποιος. Συ. Γιατί. Θα τα πούμε. Θα λέμε σε λίγο, θα τα πούμε σε λίγο. Όντως πρέπει να πει το τι αποκλείεται εκεί μέσα. Τρομερό. Ήταν η πρώτη αντίδρασή σου με τα νέα setup αυτή. Βάλε να ακούσει τον εαυτό σου. Δεν μπορώ να με ακούω, με κνευρίζω. Έχει delay όμως ή όχι να μην. Γεια σας. Τι delay να έχει ρε. Πάθα κρίση πανικού. Μαλακά, έχει φοβερό ήχο, ε. Δεν έχεις ακούσει τίποτα. Τίποτα ακόμα δεν έχεις. Ρε, ο Νίκος μου βάζει πουλάκια στα αυτιά μου. Κρίκετς είναι, ρε. Κρίκετς. Πουλάκια στα αυτιά σου. Οι σημερινοί καλεσμένοι. Ρε, δυστυχώς δεν ακούνε τι ακούμε, ρε, μαλακά. Ναι.
Κάνσελ. Ωραία, μην κουνηθείτε, γενικά σας έχω ίσα ίσα στο πλάνο. Ας τις έξω ρε, θα πετάξουμε τα φουτιά. Καλά κούκλα σε βράζω. Ήταν ένα TikTok που ήταν. Τι TikTok? Που έκανες με το Βασάλο. Και τον λυπήθηκα να ξέρεις. Εμένα είναι το Βασάλο. Λυπήθηκε στο Βασάλο. Για να έχει. Ναι, αλλά εγώ, άμα αυτός που κάθεται εδώ. Κάτσε ρε. Και μετά κατηγορούν ότι κουνιούνται τα πλάνα. Με κουνάνε τα άλλα από πίσω. Είναι. Πω, όλα, πάρτε χρήπε. Γκίμπαλ είναι ο Μάριος. Απλά το βιδώνω. Ναι, ρε, μπορείς να το κάνεις λογικά. Όχι, κράτο σταθερό. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Κάνε το και θα το κόψω. Κάνε το δικό σου μόνο. Το δικό μου είναι εκείνο, έχει γίνει. Ρε, κράτα όλα τα κουτιά. Όχι όλα τα κουτιά, μα όλα τα κουτιά. Δεν πρέπει να είσαι αυστηρό με τον εαυτό σου. Τέλο, πάει αυτό. Περάσε, να μην είσαι αυστηρό με τον εαυτό σου. Αλλά με ποιον πρέπει να είσαι. Με τον Φίλιππο. Γενικά δεν πρέπει να είσαι αυστηρό. Γιατί? Και πού σε έχει φέρει αυτό στη ζωή σου. Δεν βλέπει. Το να μην είσαι αυστηρό. Ναι, δεν βλέπει, λέω. Κοίτα γύρω σου. Αυτό λέω. Ένα κλόουν, κάτι πατάτε και νονάρ. Α, ούτε αυτό σα αρέσει. Ναι, μήπω αυτό και αυτό πρέπει να έρθουν στη μέση. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ αυτό πιστεύω, μπράβο ρε Μαράκη. Εδώ. Αυτός είσαι. Μαλάκα ο Νίκος, γιατί τι λέει σε μένα. Εσύ απλώς τη λες στο Φίλιππο, αυτό είναι το point που έχουμε δει εδώ πέρα. Για να σε δω τώρα να κάνεις αυτό. Όλα αυτά είναι πλακάκια που έχουν μείνει αυτά, αλλά δεν τα θέλω εγώ εδώ μέσα. Ωραία, δεν πάμε στο υπόγειο. Ω, μωρέ, δεν τα θέλει, μωρέ. Όχι, θέλω να πεταχτούν, να μην υπάρχουν. Να τα πάρει κάποιος, πάρ' τα εσύ. Τι να τα κάνω τα πλακάκια. Ρε, γιατί σε κοροϊδεύουν έτσι. Εσείς γιατί σηκωθήκατε. Θα λέγε το βίντεο. Είναι έτοιμο το podcast. Θα γράψουμε. Ναι, σήμερα γράψουμε. Α, έλα πάμε. Το πολύ μπλε. Πάρα πολύ το πολύ μου μπλε. Ρε εντάξει ρε μαλάκες, ας την κάνω τώρα. Μπορώ στο ροτσάν να κάνω απλά την κάμερα. Νίκος Φάρης. Δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει, θέλω να το δω με κόσμο πως θα είναι μέσα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μ' αρέσει. Το backstage ειδικά. Backstage, μαλάκα το έχουμε δώσει πιο πολύ πριν να φτιάξουμε το onstage, δηλαδή. Ε, αφού αυτό τέλος πάντων. Αυτά είναι αυτά. Είναι κλασικός τρόπος με σημαίνει. Τι πιάκια είναι αυτά. Πιάκιον, πιάκιον. Είναι lightsabers. Τι είναι. Παιδιά, τι ανεβάζω μέσα στο κανάλι. Έχω μπερδευτεί. Δεν θα ανέβει ο Ροχάος Golden. Εννοείται ότι θα ανέβει αυτό. Τα αγόρια παίζουν με τα. Εντάξει, είναι τους. Άρα πρώτη φορά στη ζωή σου τα χαρίζεις. Έτσι πιάνε. Θα ρουφήξεις και ένα καλώδιο ρε μεγάλο. Μαλάκα, πάντως είναι αρκετά satisfying να βλέπεις κάποιον να καθαρίζει. Εσύ είσαι το 2. Γιατί είναι το 2, υποτίθεται ναι. Το 2, ναι. Μήπως να γυρίσουμε όντως ένα podcast. Τα ακουστικά. Ναι, 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 ναι. Οι πιο πολλοί δεν θα τα φοράω. 32-56. Όχι, λες, πρέπει. Όλοι πρέπει. Να τα ανοίξεις. Παρακαλώ. Κάτσε, όλοι πρέπει να τα φοράνε κανονικά. Έλα, το αμάξι με πινακίδα. Α, άρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να γράφουμε. Για να γράφουμε. Ναι, κατάλαβες γιατί είναι ωραίο να είναι όλα αυτά εδώ, γιατί είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι. Από κάτω. Το κλειδί που είναι. Εγώ το έχω. Εξαιρετικά. Πώς ήταν η εμπειρία, ισχύει. Ποια εμπειρία. Με το Φίλιππο και με το στούντιο. Γελάνε, οκ. Δεν τελείωσε το... Ο Γρηγόρης, ποτέ. Ποτέ όμως. Γρηγόρη, είσαι εδώ από την πρώτη μέρα. Θα μείνω πολύ ακόμα. Πολύ ακόμα από... Η κολόνα του Ροχάου. Η κολόνα του Ροχάου. Με το μολύβι στο αυτί, αυτό είναι το vibe. Για πείτε κι εσείς για το Ροχάου ή το vlog. Α, για το Ροχάου ή το vlog. Σήμερα είναι το γύρισμα για το πρώτο podcast μας, για το κανάλι μου, η Αλίκη, η Αθηνά και η Ντορέτα που είναι στο δρόμο, είναι έτοιμες να πούνε όλα. Γιατί να πούμε και τα δικά μου. Έτσι, μπράβο.
Παιδιά, εγώ ήμουν η οικογένεια που θα ξεκινήσουν όλα. Να πω το θέμα, Μάρη, να το δώσω. Πες το, πες το. Λοιπόν, παιδιά, εμείς, εγώ και εσείς ξεκινάμε ένα podcast το οποίο θα έχει να κάνει τη θεματολογία σεξ. Oh my God! Έλα, παιδιά, θα κάνουμε πολύ ωραίες κουβέντες. Να μας ενδιαφέρει πώς νιώθουμε, πώς μπορούμε να το εξελίξουμε, τι είναι σημαντικό. Όλα θα τα κουβεντιάσουμε, ό,τι θέλετε εσείς και ό,τι θέλω εγώ και ο Μάριος. Στείλτε εδώ στην Αλίκη, Ντάνιελ, βάλε Αλίκη. Εμπειρίες, ιστορίες, ό,τι θέλετε να συζητηθεί, τα πάντα. Ναι, μία ιστορία μπορεί να θέλετε, αλλά θέλω να μου πείτε και γιατί μου στείλατε τη συγκεκριμένη ιστορία. Ναι. Ήταν η καλύτερη, ήταν η χειρότερη, ήταν η πιο αναπάντεχη, ήταν η πιο απολαυστική. Παιδιά, θα γίνει χαμός. Καλά, και η αγαπημένη εδώ πλέον. Καλά, τώρα τραβάει. 27 βαρευτό. Τώρα τραβάει. Εντάξει. Δεν έχει έρθει πολύ. Για τις μέρες είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, όμως έμαθα ότι δεν θα την περιποιηθείτε τόσο καλά όσο τη γνώμη, ότι τις βάζετε λιγότερες κάμερες. Ναι, δεν έχει budget. Δεν έχει budget. Δεν έχει budget. Και έχει το Hipster Channel. Η αλήθεια είναι είχαμε. Αυτός είναι ο καινούργιος τρόπος που τραβάς βίντεο. Για να μην κουνάει. Είναι σταθερός. Αλλά πετυχαίνει. Καλά, για να κορυδέψετε, ρε. Μια χαρά. Γράψτε στα σχόλια εάν είναι καλύτερα τα πλάνα του Μάριου πλέον. Πόντκα σήμερα εδώ. Γεια σας, γεια στην παρέα του Raw House. Subscribe ρε παιδιά, δεν έχετε κάνει subscribe, δηλαδή τι κάνουμε, κολλάμε μπρίκια. Σχόλια, κουδουνάκι. Σχόλια, κουδουνάκι. Πώς δεν από σήμερα θα είσαι παρουσιάστρια. Έχω βάλει, μου είπε η Αλίκη. Είσαι ήδη. Σε ένα γύρο θα πιστεύουμε τώρα, κάποιο εμπορικό δεν έκανες. Και είναι αυτή, αλλά άλλο παρουσιάστρια, άλλο εμπορικό. Influencer, άλλο παρουσιάστρια. Μου είπε η Αλίκη ότι όλες οι μεγάλες παρουσιάστρες στις πρεμιέρες τους φοράνε λευκό. Ναι. Και έβαλα κι εγώ λευκό. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Όλο γκρινιάζει σήμερα. Κάτσε να ξεκινήσω από το πρωί τι έγινε. Λοιπόν, ακούστε παιδιά το πρωί που ήρθα εδώ. Μάριος με Φίλιππο. Λοιπόν. Άντε παιδιά, τα πάμε. Το σωστό, το backstage. Ποτέ στη ζωή δεν βάφομαι, αλλά τώρα με την κάμερα ψυχαναγκάστηκα. Έτσι πρέπει. Λίγο μετά. Τι έχετε εδώ, βλέπει κάμερες και πόση προβολή θέλεις να έχεις. Πολύ. Ο Ντάνιελ είναι ο βιντεόγραφερ μου. Ναι, θα είστε ντου, πρέπει να γνωρίσετε. Καλά, θα γίνει χαμό. Ντάνιελ, είσαι έτοιμος να μιλήσουμε για το σεξ. Έτοιμος. Έτσι, άνετα όμως, χωρίς θέματα. Μπράβο. Χωρίς φραγμούς και φίλτρα. Έτσι. Μαντέψτε να γράψω σχόλια ποιος πιστεύουν ότι είναι. Ο Θέμιορ, ο Τζίντζερ, η Νατάσα και είναι πόρνος αλκοολικός. Η Νατάσα. Θα κάνεις στήλη στο Raw House και ο Δημήτρης. Ναι. Είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν είστε στο vlog του Raw House. Αλλιώ! Τα κορίτσια ξεκινάνε το... Τα κορίτσια ξεκινάνε με ένα μυστικό. Και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι και η Ντορέτα θα έχει στείλει στο Raw House. Τέλος πάντων, θα σας στείλει η στήλη. Θα κάνει διάφορα αστεία. Αστεία τέτοια, σαν και αυτό. Οπότε μην το χάσετε, θα είναι πολύ καλά. Άδαστο. Τα χωρίσια ξεκινάνε στο κανάλι της Μέρης. Το έχετε πει. Α, το έχετε πει. Το έχουμε πει, το έχουμε πει. Δεν έχουμε πει τον τίτλο. Ωραία, σας αφήνουμε να ξεκινήσετε. Ναι. Εσύ που θα είσαι. Στείλ τα αστέρια και ματάκια. Εντάξει. Ματάκια, αστέρια, γάτι. Και η Αθηνά μπορεί. Α, και η Αλίκη θα έχει στείλει στο Raw House. Τα πάμε εμείς κάτω, μάτια μου, με τον Μάριο. Τι ραντεβού. Στα κρυφά. Στα τυφλά. Στα τυφλά. Τι θες ρε μπρο. Τι θα κάνεις εσύ η στήλη εδώ, στο Raw House. Ναι. Τι στήλη. Δεν μπορώ να σας πω, το έχω κανονίσει καιρό. Τι στήλη. Δεν θέλω να πω. Άλλα τα νέα σου. Καλά είσαι. Καλά. Πολύ όμορφα. Θέλετε να μάθετε τα νέα. Ναι. Πολύ όμορφες και λέω τι ρέκλει. Και πολύ όμορφες προφανώς. Προφανώς. Περιμένουμε να ρωτήσουμε ρεκκή σε μέσα στη μέση και δεν μπορούμε. Εγώ όντως ενοχλώ τώρα. Γιατί έχεις έρθει στο στούντιο. Τα ξαναβρήκατε με τον Φίλιππο. Όχι, απλά τα φτιάξαμε και ήρθαν σε εδώ. Ντάνιελ Βάλτορ, μαλάκα. Να μην κάνω φασαρία. Τι έγινε. Άκουσα το βλόγγι. Λοιπόν, το πρώτο vlog του Raw House, το καλύτερο. Το πρώτο Raw,
πράγματα. Και έρχονται πράγματα με την καλά, εδώ. Μην εδώ σε έχω. Κάνε μπλερ, Ντάνιελ. Και κλείστε με το χέρι σου έτσι για να κάνω. Τα λέμε στο επόμενο. Guess who?